και όμορφα που είμαστε και πάλι απόψε εδώ, όλοι μαζί. Πραγματικά με κάνετε πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί με τους περισσότερους από εσάς πια δεν έχω σχέση εκπαιδευτικού γονέα, αλλά έχουμε μια σχέση κάτι παραπάνω, φιλική σχέση θα έλεγα. Οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Αγαπητοί γονείς, μαθητές και φίλοι, καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας καλωσορίζω και πάλι στη φετινή εκδήλωση του φροντιστηρίου μας. Μία εκδήλωση που είναι αφιερωμένη σε όλους εσάς που στηρίζετε στο απαιτητικό έργο μας πιστά και καθημερινά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την απόψινή καλεσμένη μας, την κυρία Κασιανή Τριχαλιώτη, ψυχολόγο, η οποία... η οποία θα μας αναπτύξει το θέμα των smartphones, το οποίο είναι τελικά μία μάστιγα της εποχής μας ή μήπως μία ευλογία. Πραγματικά είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει άμεσα όλους μας. Επίσης, ευχαριστώ την κυρία Λίκη Δεμινού, εκπρόσωπο... εκπρόσωπο των εξετάσεων ESOLNET Learning Resource Network, που μας τιμά σήμερα με την παρουσία της και πάλι εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις υπέροχες συνεργάτηδες μου, Σοφία Σφή και Γεωργία Σαραβουκούλη. Καθώς και στην Πέγκη Δελτιλή, υπεύθυνη των online courses του φροντιστηρίου μας. Εξωτερικό συνεργάτη μας, κύριο Γιώργο Πυραμιδά, σύμβουλο προσωπικής ανάπτυξης γονέων, και στον κύριο Δημήτρη Κονταργύρη, υπεύθυνος Digital Marketing και Social Media του φροντιστηρίου μας. Συνεχίζοντας, ευχαριστώ θερμά την κυρία Ηλέκτρα Πλαχονικολού και την κυρία Μαρία Μασούρα για την πολύτιμη βοήθειά τους. Για την ηχητική κάλυψη μας παρέχει σήμερα. Τους κάμερα μας και το site Λαγωνία Σαπέλε για την δημοσιογραφική κάλυψη. Το ξενοδοχείο Mistras Grand Palace Resort and Spa για τη συνεργασία του. Τις αγαπητές μαμάδες για την προσφορά των γευστικότατων γλυκών. Και εδώ θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα. Και για την κλήρωση δώρων που θα ακολουθήσει αργότερα, ευχαριστώ τους χορηγούς μας, εκδόσεις Supercourse, MM Publications, Express Publishing και εκδόσεις Burlington, τα βιβλιοπωλεία Γαλαξίας, Mark Center, Δυναικές, Δωρικών, το Κέντρο Αισθητικής Μέρη Τούμπουρα, τις εκτυπώσεις Τσουρούνης, το Street Cafe, το Εστιατόριο Μέλιδρων, το Παντοπολείο Σαχπατζίδου Νόουνα, την Ιαροτεχνική Παπαϊωάννου, το Ψωπολείο Λεωνίδας, την Εταιρεία Κάτσος Οικοδομοτεχνική, τα Κομμωτήρια Τζίμις Νικόλερος, Ρούλα Νικολοπούλου, Έλενα Μουτζούρη, Χρύσα Νίκια, το Φαρμακείο Χριστοφυλάκος, το Φαρμακείο Αρφάνη, τα καταστήματα Ρίγας, Γερμανός, E-Click, Ακροκέραμος και Παναγιώτα. Έχουμε πάρα πολλά δώρα, όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε το αποκορύφωμα της προσπάθειας των μαθητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις του 2019 και πάλι με 100% επιτυχία. Πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενες γι' αυτό. Κάθε τελετή απονομής κάνει περήφανος πρώτα απ' όλα τους μαθητές μας, που νιώθουν την επιβράβευση και την ποιότητα του αγώνα τους. Εσάς, τις οικογένειές τους, που τα καμαρώνετε και τα στηρίζετε σε κάθε βήμα τους. Αλλά και εμάς, τις καθηγήτριές τους, που έχουμε συμβάλει στην επιτυχία τους αυτή πολύπλευρα. Και λέω πολύπλευρα, γιατί η επιτυχία στο έργο μας είναι όχι μόνο το να μεταλαμπαδέσουμε γνώσεις στα παιδιά και να πάρουν τα πτυχία τους, κάτι το οποίο είναι σίγουρα τεράστια σημασία, καθώς και απαραίτητο προσόν για την αποτελεσματική πορεία τους, αλλά και να τους δώσουμε εφόδια και αξίες ζωής. Αυτές είναι που θα τους ενθαρρύνουν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα όλες τις προκλήσεις ή ακόμα και δυσκολίες που τους παρουσιάζονται στον δρόμο τους,
βγαίνοντας έτσι πιο δυνατά και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας μας. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σταθούμε στα 7 πλέον σημαντικά και ουσιαστικά βήματα ενός επιτυχημένου και ευτυχισμένου μαθητή. Βήμα πρώτο. Σωστή διαχείριση χρόνου, το οποίο θεωρώ και πάρα πολύ σημαντικό. Αναγνωρίζουμε ότι τα παιδιά εργάζονται πολύ σκληρά στις μέρες μας, καθώς πέρα από τις πρωινές ώρες του σχολείου είναι φορτωμένα με εξωσχολικές δραστηριότητες συν τη μελέτη των μαθημάτων τους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι μαθητές θα πρέπει να θυμούνται ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, δεδομένου ότι όταν χαθεί δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Είναι γεγονός ότι οι μαθητές δίνουν μια καθημερινή μάχη με τον χρόνο. Συνεπώς, η σωστή διαχείριση χρόνου συμβάλλει στη μείωση του άγχους και κάνει τους μαθητές αξιόπιστους απέναντι στους άλλους, όπως τους δασκάλους τους και τους γονείς τους. Καθώς επίσης και στον εαυτό τους, σφραγίζοντας έτσι το κύρος της προσωπικότητάς τους. Η διαχείριση χρόνου είναι μια δεξιότητα, η οποία ευτυχώς μπορεί να διδαχτεί από γονείς και δασκάλους, από τα πρώτα βήματα του παιδιού. Όσο πιο νωρίς γίνει αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα μάθει το παιδί να λειτουργεί υπεύθυνα και ανεξάρτητα, αποκτώντας έτσι αυτονομία και εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Σύμφωνα τώρα με διάφορες έρευνες, τα παιδιά που μαθαίνουν να διαχειρίζονται τον χρόνο τους από μικρή ηλικία τείνουν να έχουν περισσότερες σχολικές, ακαδημαϊκές, καθώς και επαγγελματικές επιτυχίες. Εδώ τίθεται όμως το ερώτημα, πώς μπορούν τα παιδιά να το καταφέρουν αυτό? Οι βασικές στρατηγικές οργάνωσης και προγραμματισμού αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για να αντιμετωπίσουν τα παιδιά το καθημερινό τους φόρτο, των σχολικών και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Και σε αυτό πρέπει να αποτελέσουμε πρότυπο για τα παιδιά εμείς οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, καθώς είμαστε πρότυπα μίμησης με τα οποία τα παιδιά ταυτίζονται, υιοθετώντας τις συνήθειες και τις συμπεριφορές μας. Άρα η συμβολή όλων μας, όπως καταλαβαίνετε σε αυτό το σημείο, είναι πολύ σημαντική. Η εικόνα ενός γονέα εκπαιδευτικού, για παράδειγμα, που τον χαρακτηρίζει η αναβλητικότητα, ο περιοδόδης τρόπος ζωής, που συνεχώς δεν προλαβαίνει, αγχώνεται με τη διεκπεραίωση των δουλειών του τελευταία στιγμή, σίγουρα έχει αρνητική επιρροή στα παιδιά μας. Και πολλές φορές είναι πολύ πιθανό να υιοθετήσουν μια ανάλογη συμπεριφορά. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να βάζουν προτεραιότητες. Και εμείς οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί είμαστε αυτοί που πρέπει να τους εξηγήσουμε τη σημασία τους, ενθαρρύνοντας να σκεφτούν τις επιλογές που έχουν και να διαχειριστούν το χρόνο τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δημιουργήστε μαζί τους μία λίστα στην οποία θα καταγράφουν ποια πράγματα πρέπει να διεκπεραιωθούν μέσα στην ημέρα και ποια είναι τα πιο σημαντικά που πρέπει να γίνουν πρώτα. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται πόσος χρόνος απαιτείται, προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα και επιτυχία στις υποχρεώσεις τους. Βοηθήστε τα παιδιά να επιλέξουν τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες με βάση τα δικά τους ενδιαφέροντα και τις δικές τους επιθυμίες, χωρίς να υπορφορτώνουν το πρόγραμμά τους. Ο συνδυασμός μελέτης, εξωσχολικών δραστηριοτήτων και ελεύθερου χρόνου δεν πρέπει να αποτελεί απολυτέλεια για το παιδί, αλλά ανάγκη για την ψυχική ισορροπία του παιδιού, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την οργάνωση, τη μεθοδικότητα και τη σωστή διαχείριση χρόνου. Ας προχωρήσουμε τώρα στο δεύτερο βήμα. Ξεπερνώ τους εθισμούς μου. Είναι γεγονός ότι ζούμε σε μία σύγχρονη εποχή όπου οι σιρήνες της τεχνολογικής ψευδαίσθησης μας καταδιώκουν. Τηλεόραση, διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα, PlayStation, τα γνωρίζετε όλοι πολύ καλά. Νομίζω πως θα συμφωνήσετε μαζί μου πως όλα αυτά έχουν γίνει πλέον, θα έλεγα, το ψηφιακό ναρκωτικό για τα παιδιά μας, για τα παιδιά του σήμερα. Εκατοντάδες κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι οθόνες αυξάνουν την κατάθλιψη, το άγχος και την επιθετικότητα, καθώς επίσης αποδιοργανώνουν τους μαθητές από τους στόχους και τη μελέτη τους.
το πώς μπορούμε όμως να αποτρέψουμε τα παιδιά μας από τη μάστιγα του εθισμού στα τεχνολογικά αυτά μαραπέδια, είναι κάτι δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο. Το κλειδί είναι να αποτρέψουμε τα παιδιά να κολλήσουν σε οθόνες. Αυτό σημαίνει ότι βάζουμε χρονικά όρια, επιτρέποντας μεν τη χρήση, αλλά απαγορεύοντας την κατάχρησή τους και ενθαρρύνοντας την αντικατάστασή τους, όπως μία βόλτα στη φύση, ένα βιβλίο αντί για τάβλετ, παιχνίδι και επικοινωνία με άλλα παιδιά και γενικά επαφή με τον αληθινό φυσικό κόσμο. Βήμα τρίτο. Καθημερινές συνήθειες. Πρώτα δημιουργούμε εμείς τις συνήθειες και έπειτα οι συνήθειες εμάς. Ο δρόμος για την επιτυχία πρέπει να είναι ένα εντατικό καθημερινό πρόγραμμα προπόνησης που βοηθάει τους νέους μας να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν ώστε να βγουν νικητές στην άμυλα της ζωής. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί από τον κάθε μαθητή υιοθετώντας τις ανάλογες καθημερινές συνήθειες, καθώς πρέπει να λαμβάνουμε παντού υπόψη μας ότι η επιτυχία δεν συμβαίνει από μόνη της. Είναι μία διαδικασία μέσα από την οποία πρέπει να φτάσεις εκεί. Οι συνήθειες λοιπόν δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία πειθαρχία στο πρόγραμμά μας. Να καταφέρνουμε να αφιερώνουμε στο λίγο αλλά ποιοτικό χρόνο στους γονείς μας, να βρούμε μια υγιή ισορροπία ανάμεσα στο σχολείο, στη μελέτη μας, στις δραστηριότητές μας και τους φίλους μας, να τηρούμε τα ωράριά μας και τις υποσχέσεις στον εαυτό μας, αφού βέβαια πρώτα έχουμε καθορίσει ποιες είναι οι αξίες μας και οι προτεραιότητές μας. Κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα προτερήματα, ακόμη και τα ταλέντα του εαυτού μας. Γιατί ο καθένας είναι τόσο επιτυχημένος και τόσο ευτυχισμένος όσο αυτός αποφασίζει. Και ας προχωρήσουμε στο βήμα τέταρτο. Πολύ σημαντικό το θεωρώ. Μαθαίνω να βάζω στόχους. Μία πολύ βασική δεξιότητα για τους νέους μας. Τίποτα δεν δημιουργεί περισσότερο από το σεβασμό, αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση για έναν μαθητή από την επίτευξη ενός στόχου. Τα παιδιά από πολύ νωρίς ξεκινούν να κάνουν όνειρα. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει τη φράση «Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω δασκάλα», «Θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής», «γιατρός» κλπ. Ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιούν, τότε ξεκινούν να ορίζουν για πρώτη φορά τους στόχους τους. Όταν τα παιδιά βάζουν στόχους, αυτόματα αποκτούν ένα σκοπό, καθώς επίσης και νόημα για να δουλέψουν σκληρά για την πραγματοποίηση του στόχου τους. Ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους, βελτιώνοντας έτσι την προσωπικότητά τους και παίρνοντας καλύτερες αποφάσεις που θα τους φέρουν πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων τους. Οι στόχοι του κάθε παιδιού πρέπει να βασίζονται στο τι πραγματικά θέλει το ίδιο, στις αξίες του και στα ιδανικά του. Η ταυτότητα του μαθητή είναι ποιος αυτός θεωρεί ότι είναι. Και αυτός που θεωρεί ότι θα γίνει, πάντα θα ακολουθεί αυτό που θεωρεί ότι είναι. Κάθε νέος πρέπει να ξεκινάει τα όνειρά του έχοντας κατά νου το τέρμα. Εκεί δηλαδή που βρίσκονται οι στόχοι του. Με άλλα λόγια, να ελέγχει το πεπρωμένο του. Αλλιώς θα το ελέγξει κάποιος άλλος. Το αν θα πετύχει όχι στη ζωή του, δεν είναι έργο άλλου, αλλά δικό του. Τη δύναμη την έχει ο ίδιος. Είναι η δύναμη της θέλησης ή της άρνησης. Είναι ελεύθερος να επιλέξει. Και ας προχωρήσουμε στο πέμπτο βήμα, μόρφωση. Οι βαθμοί σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό, καθώς μας ανοίγουν το δρόμο για περαιτέρω εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση. Αλλά η μόρφωση είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια σκέτη βαθμολογία. Η μόρφωση είναι κάτι που δεν σταματάει ποτέ. Γι' αυτό και ένας επιτυχημένος μαθητής δεν εφησυχάζει ποτέ. Αντιθέτως, επιθυμεί να εξελίσσεται συνεχώς, να εμπλουτίζει τις γνώσεις του και να βελτιώνεται, χτίζοντας την προσωπικότητά του. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τα εξωσχολικά και τα σχολικά βιβλία, τη σωστή ενημέρωση από το διαδίκτυο, τη συμμετοχή του σε σεμινάρια, ειδικά σχεδιασμένα για μαθητές, αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους. Υποχρέωση λοιπόν του κάθε νέου
που θέλει να πετύχει στη ζωή του είναι όχι απλά η γνώση, αλλά και η μόρφωση και ειδικότερα η επιμόρφωση, η καλλιέργεια δηλαδή του πνεύματος, της ψυχής και της κριτικής σκέψης. Βήμα έκτο, που είναι και το αγαπημένο μου, διαχείριση άγχους. Το άγχος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι κάτι κακό. Καθώς υπάρχει και το ποιοτικό άγχος, το δημιουργικό, το παραγωγικό άγχος, με άλλα λόγια, το άγχος εκείνο που μας κινητοποιεί και μας δίνει σήμα ότι πρέπει να λάβουμε δράση και να αναλάβουμε ευθύνες. Πολλές φορές λέω στους μαθητές μου, αλίμονο, αν ήταν όλες οι στιγμές της ζωής μας ίδιες και εύκολες, τότε δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε και την χαρά, την αξία του να αποκτήσουμε κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή μας, όπως η απόκτηση ενός lower, ενός proficiency, η εισαγωγή μας σε ένα πανεπιστήμιο. Όταν όμως το άγχος ξεπερνά τα όρια του φυσιολογικού, συνοδεύεται από αρνητικά συναισθήματα και καταστάσεις, ο μαθητής δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, χάνει τον έλεγχο με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, χαρακτηρίζεται από θυμό, νευρικότητα, ακόμα και επιθετικότητα. Ποιο είναι όμως το κλειδί για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου ψυχοφθόρου άγχους? Είναι ένα και μοναδικό. Σωστή προετοιμασία. Ο μαθητής πρέπει να αισθάνεται πρώτα απ' όλα καλά με τον εαυτό του, ότι έχει οργανώσει όσο καλύτερα μπορεί την ύλη για το διάβασμά του, είτε αυτό λέγεται ένα απλό διαγώνισμα, είτε lower, proficiency, είτε πανελλαδικές εξετάσεις. Η σημειώση και η τακτική επανάληψη, καθώς επίσης και η αποφυγή εξαντλητικών ρυθμών μελέτης, βοηθούν στο να αποφύγουν οι μαθητές κρίσης άγχους και πανικού. Εδώ πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι η γνώση είναι θησαυρός, αλλά η εξάσκηση είναι το κλειδί για να αποκτήσεις αυτόν τον θησαυρό. Άρα η σωστή προετοιμασία σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό και τη διαχείριση χρόνου μπορούν να συντελέσουν στη διάβγεια και την αυτοπεποίθηση του μαθητή για το καλύτερο και επιθυμητό αποτέλεσμα. Βήμα έβδομο και τελευταίο, οικογενειακό περιβάλλον. Το οικογενειακό περιβάλλον είναι αναμφισβήτητα η κινητήρια δύναμη στη διαδικασία και την αποτελεσματικότητα της μάθησης, αλλά και της ψυχικής ισορροπίας του παιδιού. Γονείς, παππούδες, γιαγιάδες είναι όλοι αυτοί που ενσταλάζουν καθημερινά ειδικές και προσωπικές αξίες στα παιδιά μας. Είναι και τους βοηθούν ώστε να βρουν την αξιοπρεπή θέση τους μέσα στην κοινωνία μας, ως άξια αλλά και δημιουργικά μέλη αυτής. Με άλλα λόγια, το οικογενειακό περιβάλλον είναι αυτό που φροντίζει τη συναισθηματική ασφάλεια του παιδιού, καθώς και τη θετική αυτοαντίληψή του. Η γενικότερη οικογένεια είναι αυτή που πρέπει να καλύπτει τις συναισθηματικές ανάγκες και τη γενικότερη ευεξία του παιδιού. Και πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Η θετική στάση των γονέων απέναντι στη μόρφωση και τις αξίες του σχολείου παίζουν αμέριστο ρόλο. Η συνεχής ενθάρρυνση και η επιβράδυνση, είτε λεκτική είτε ακόμα και υλική, σε μικρές καθημερινές επιτυχίες των παιδιών, αποτελούν τεράστιο παράγοντα για τη θετική τους ψυχολογία και επιτυχία. Η επιβράβευση είναι κάτι που ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους και την υπερηφάνειά τους, ώστε να συνεχίσουν την καλή προσπάθεια. Με τον τρόπο αυτό, οι γονείς συνδράμουν στη μελέτη των σχολικών μαθημάτων στο σπίτι και ανταποκρίνονται στην ανάγκη που έχει κάθε παιδί να νιώσει αναγνώριση για όσα πετυχαίνει σε καθημερινή βάση και ενθάρρυνση να συνεχίσει την πορεία του ανωδικά, κατακτώντας τους στόχους του, μαθαίνοντας να είναι ο εαυτός του και θωρακίζοντας τον αυτοσεβασμό του. Εμείς λοιπόν οι γονείς είμαστε αυτοί που θα εξασφαλίσουμε τη βάση για μια ισορροπημένη, δημιουργική και ευλογημένη ζωή των παιδιών μας. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να παρακολουθήσουμε για 3 λεπτά ένα διδακτικό και διαφωτιστικό, θα έλεγα, ταυτόχρονα βιντεάκι. 10 υπέροχα πράγματα λοιπόν για να πούμε στα παιδιά μας.
Πολύ ωραία λοιπόν, νομίζω πως είναι το κύριες έτσι. Πολύ συγκινητικό πράγματι, τροπή για σκέψη για όλους μας. Γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, γενικότερα για όλο το οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και για τον χρόνο σας. Στη συνέχεια, λίγο πριν ακούσουμε την απόψινή καλεσμένη μας, την κυρία Κασιανή Τρακαλιώτη, η οποία, όπως προανέφερα, θα μας αναπτύξει το θέμα των smartphones, θα ήθελα 7 λεπτά από τον χρόνο σας, καθώς τα παιδιά της Proficiency έχουν ετοιμάσει για εσάς ένα mini project όσον αφορά τα αρνητικά των smartphones. Τον τίτλο του project έχουν δανειστεί τα παιδιά από τη συγγραφέα Στέφαν Γκαρνιέ και ο τίτλος του project είναι «Η ζωή αρχίζει όταν κλείνεις το κινητό». Λίγο παράδοξο βέβαια θα έλεγα αυτό το project για τη συγκεκριμένη ηλικία των εφήβων μας, καθώς η συγκεκριμένη ηλικία είναι, όπως ξέρουμε, η πλέον εθισμένη ηλικία στα τεχνολογικά αυτά μαραφέτια.
Ας δούμε όμως τι έχουν να μας πούνε τα παιδιά μας. Ένα χειροκρότημα σε αυτά. We're not talking about a train anymore. That could seem to be unnecessary casual. That could seem to be our close friends. Έχεις ένα κινητά τηλέφωνα. Δεν πρόκειται για μία μόδα πια, αλλά για μία νέα πραγματικότητα. Είναι ένα αντικείμενο να μαρφέτει που δυσκολευόμαστε να αποχωριστούμε. The root of the problem lies in the fact that the obvious smartphones has made them toxic for us. However, if we make some changes, we can stop being addicted to them to some extent. Η πραγματική αιτία της τοξικότητάς του είναι η αλόγιστη χρήση. Αν όμως κάνουμε κάποιες μικρές αλλαγές στις συνήθειές μας, αν επανακτήσουμε την ισορροπία μας μειώντας την εξάρτησή μας από το κινητό, θα βρούμε στιγμές, μικρές χαρές που χθες μας φαίνονταν πολύ προφανείς, πολύ φυσικές, ενώ σήμερα πολλές φορές δεν βλέπουμε πια. We saw landscapes, streets, family gatherings, constant change. We saw happy faces whose smile being replaced by passive flash screens. Είδαμε γύρω μας να αλλάζει το τοπίο των θεαμάτων, των οικογενειακών γευμάτων, των συναυλιών. Είδαμε τα πρόσωπα και τα χαμόγελα να αντικαθίστανται με ραγδαία ταχύτητα από επίπεδες απαθής ανέστητες και άψυχες οθόνες. What's wrong with this? This is progress, isn't it? Πού το κακό όμως όταν όλοι κάνουν το ίδιο? Αυτό δεν είναι πρόοδος και θέλουμε να τις πάμε και κόντρα. Smartphones make us gradually change our world life. What really suggests to try rehabilitating ourselves and discover the beauty of real life. Με το κινητό αλλάξαμε σιγά σιγά όλη μας τη ζωή. Αυτό προτείνουμε εδώ είναι να σηκώσουμε το κεφάλι μας από τις οθόνες μας για να καλύψουμε την ομορφιά της ζωής στην πραγματική ζωή. Impossible. We cannot even imagine ourselves without our phones. There is no possibility of forgetting my home just because they are as necessary as the keys of our house. Αδύνατο να ξεκολλήσουμε από αυτά. Αδύνατο να περάσει ένα λεπτό χωρίς να ελέγξουμε κάτι πάνω στο κινητό μας. Αδύνατο να περάσει μια μέρα χωρίς αυτό, έτσι να το ξεχάσουμε στο σπίτι. Αφήστε που δεν το ξεχνάμε και με τίποτα, αφού είναι εξίσου απαραίτητο και με τα κλειδιά του σπιτιού μας. Στην αρχή έμπαινε στη τσάντα μας, έπειτα μεταφέρθηκε στη τσέπη μας και τώρα έχει μεταμοσχευτεί στα χέρια μας. We are indisputably for this whole evolution of our society. Under no circumstances do we doubt the benefits of smartphones. However, what we really disapprove of is the overuse of these addictive technological gadgets. Όταν απενεργοποιούμε τα κινητά μας, ενεργοποιούμε τη ζωή μας. Αυτό δεν σημαίνει πως αμφισβητούμε την εξέλιξη της εποχής μας, δεν σημαίνει πως αμφισβητούμε τα κινητά τηλέφωνα ως έξοχα και έξυπνα εργαλεία, απλώς αποδοκιμάζουμε την κατάχρησή τους. Όταν είμαστε συνεχώς απορφημένοι στο τι συμβαίνει μπροστά από μία οθόνη, χάνεται η πραγματική ζωή γύρω μας. However, the temptation is huge. Entertainment applications, SMS, social media, everything is free. But don't forget, when something is free, we are the product. Έλα όμως που ο πειρασμός είναι μεγάλος. Η ψυχαγωγία και οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι πολλές και δωρεάν. Κοινωνικά δίκτυα, παιχνίδια, εφαρμογές, γραπτά μηνύματα. Όλα αυτά προσφέρονται δωρεάν και γι' αυτό είναι ένα επιτυχημένο προϊόν και χρησιμοποιείται υπερβολικά. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι όταν κάτι είναι δωρεάν, το προϊόν είμαστε εμείς. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε πότε θα βάλουμε το κινητό μας στο on ή στο off. Never, never, never without your smartphones. Have you ever left your house without your smartphone? Let me guess, never. Ποτέ, ποτέ, μα ποτέ χωρίς το κινητό μου. Πόσο καιρό έχετε να βγείτε από το σπίτι σας χωρίς το κινητό σας, επίσης να μαντέψω καμία. Is there a moment you do not carry your smartphone? I don't think so. Anytime your smartphone is a present. Υπάρχει στιγμή που να μην έχετε μαζί σας σχεδόν δίπλα στο κινητό. Σήμερα, να πάει στιγμή και σε κάθε δραστηριότητα, το κινητό είναι παρόν. At work, at gym, on your couch, in the washing room, at a family meal. Nothing can be carried out without it. Στη δουλειά, στο γυμναστήριο, στην τουαλέτα, στον καναπέ, στο οικογενειακό σας γεύμα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν γίνεται χωρίς αυτό. Κι ας είναι ένας παθητικός στάτης. Just a minute, I have to answer my mobile phone. Is there anybody who has not heard this phrase? Μισό λεπτό, πρέπει να απαντήσω οπωσδήποτε. Υπάρχει κάποιος που να μην έχει ακούσει αυτή τη φράση την ώρα που πίνει το ποτό του με το τέρι του ή ίσως με ένα φίλο του που έχει καιρό να δει. Λύση αποτοξίνωση, χαίρομαι τους φίλους μου χωρίς το κινητό. How many have you parents experienced talking to us without getting an answer? Oh yes, it is a tragedy.
Πόσες φορές μιλάτε οι γονείς σε εμάς τα παιδιά και απαντάμε μετά από μερικά λεπτά ή δεν απαντάμε καθόλου? Ναι, ναι, είναι εξοργιστικό. Όταν μιλάμε σε κάποιον ενώ εκείνος πληκτρολογεί στο έξυπνο κινητό του, θα αντιληφθεί ότι ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει στον εγκεφαλό του η πληροφορία που αφορά την τελευταία σας φράση κυμαίνεται από 1 έως 20 λεπτά, ανάλογα με το πόσο απορροφημένος είναι στην οθόνη του. Accidents, a lot. While we're stuck on the screen of our mobile phone and we commute in our town or hang around in our house, we may easily find ourselves crashing warms and cold. Ατυχήματα που μπορούν να συμβούν. Πολλά. Να τσακιστούμε στα επίπλα του σπιτιού μας, σουλατσάροντας στο σπίτι μας με τα μάτια μας γραφωμένα στην οθόνη του κινητού μας. Να φάμε τα μούτρα μας πάνω σε μια κολόνα ενώ περπατάμε στο πεζοδρόμιο και προσπαθούμε να στείλουμε ένα SMS. Happy birthday! Who still got you to say happy birthday beside your close relatives and your parents? Probably nobody else. We find it quite easier to send an SMS with a happy face as well. Χρόνια πολλά. Ποιος τηλεφωνεί πλέον στα γενέθλιά σας για χρόνια πολλά, εκτός από τους στενούς συγγενείς και τους γονείς σας? Πιθανόν κανείς. Είναι σαφώς απλούστερο να αφήσεις μια χαμογελαστή φατσούλα στο Facebook του φίλου σου ή SMS. Λύση αποτοξίνωσης. Κάλεσε το φίλο σου, βγες μαζί του και ευχήσου του χρόνια πολλά. Empowerment. What a pleasure. When we're exhausted after our lunch and we're about to sleep in Morphea's sleep, we hear beep, beep, beep. Ένας μεσημεριανός υπνάκος. Ένας ωραίος μεσημεριανός υπνάκος. Τι πιο ευχάριστο όταν είμαστε ψόχοι στην κούραση ή όταν απλώς θέλουμε να χαλαρώσουμε μετά από ένα μεσημεριανό γεύμα. Και εκεί που βυθιζόμαστε στην αγκαλιά του Μορφέα, ακούγεται ξαφνικά beep, beep, beep. Κλήση, SMS ή ό,τι άλλο τοξικό εικονικό πράγμα έρχεται να μας μολύνει τη ζωή με εκείνο το εξοργιστικό κουδούνισμα. Σίγουρα το έχετε ζήσει. What a paradox phenomenon. Mobile phones have minimized the distances between people, but they have taken our friends away from us. Τι παράδοξο φαινόμενο. Το κινητό έχει μειώσει τις αποστάσεις, αλλά έχει απομακρύνει τους φίλους μας. Λύση αποτοξίνωσης. Ας το κινητό σου, στη τσέπη σου, στο μπουφάν σου και ασχολήσου μαζί τους. My dear, dear teddy bear, this is a phenomenon. This is a phenomenon with mobile phone teddy bears, which tends to get in our bed. Αρκουδάκι αγάπη μου, δεν έχει σημασία αν είναι οπισθοδρόμηση ή εξέλιξη. Το φαινόμενο με το κινητό αρκουδάκι που τείνει να εισβάλλει στο κρεβάτι μας. Πριν ήταν πάνω στο κομωδίνο και τώρα είναι δίπλα μας, πάνω στο κρεβάτι μας, κάτω από το μαξιλάρι μας. Με άλλα λόγια, κοιμόμαστε μαζί του. 200 SMS at the beginning of an offer. Okay, this is very cute. But what happens if there's no time to answer? Full of stress, wondering why. Τα 200 SMS στην αρχή μιας γνωριμίας, δεν λέω, είναι πολύ χαρτωμένο. Αλλά πρέπει να έχεις χρόνο να τα διαβάσεις και να απαντήσεις. Φυσικό. Τι γίνεται όμως όταν ένα από τα δύο πιτσουνάκια μπορεί λόγω υποχρεώσεων να μην έχει χρόνο να απαντήσει στα τελευταία 20 SMS σε λιγότερο από μισή ώρα? Το άλλο πιτσουνάκι πέφτει στα πατώματα. Άγχος, ασφυκτικό άγχος. Χάνει τη γη κατά τα πόδια του, αναρωτώμενο γιατί. As for Steve Jobs, he trusted a reporter of the New York Times telling him that he doesn't allow his children to use iPad at home, as he experienced an awful effect on himself and he does not want to see the same influence on his children. Όσο για τον Steve Jobs, εκμυστηρεύτηκε σε ένα δημοσιογράφο του New York Times ότι δεν αφήνει τα παιδιά του να χρησιμοποιούν στο σπίτι iPad, δήλωσε ότι είδε την επίδραση που είχαν στον ίδιο και δεν ήθελε να συμβεί το ίδιο και στα παιδιά του. World Days Without Mobile Phones, from the 6th of February to the 8th of February. The aim of these days is to reconsider the way to use mobile phones. Παγκόσμιες ημέρες χωρίς κινητό, από 6 έως 8 Φεβρουαρίου. Σκοπός αυτών των συγκεκριμένων ημερών είναι να δίνει τη ευκαιρία για συζήτηση και ένα στοχασμό όσον αφορά τη σωστή χρήση ή κατάχρηση αυτού του εργαλείου επικοινωνίας. And now, a mini desk which constantly stuck or something has a gadget bridge and bobby back. Oh yes, home as smartphones. Και τώρα ένα μικρό τεστάκι. Σε ποιο είδος ζώα αποκρίνεται τα παρακάτω φυσικά χαρακτηριστικά? Βλέμμα καρφωμένο στο έδαφος, σκυφτό κεφάλι, μαζεμένο στήθος και καμπουριασμένη πλάτη. Μα ναι, τα αναγνωρίσατε. Είναι ο Homo smartphones. Εγώ, εσείς, εμείς. Release yourselves. Forget your smartphones. Stop being slaves of smartphones. And enjoy simple happy moments again. Από την υποταγή στην απελευθέρωση. Μόνο αν σηκώσουμε το κεφάλι, σηκώσουμε τα μάτια και ορθώσουμε τους ώμους, ξεχνώντας το κινητό,
θα καταφέρουμε να ζήσουμε μια χαρούμενη και φυσιολογική ζωή. Θα πάψουμε να είμαστε σκλάβοι των κινητών και τα κινητά θα γίνουν υπηρέτες μας. Η ζωή αρχίζει όταν κλείνεις το κινητό. Και τώρα θα παρακολουθήσουμε ένα ενάλεπτο βιντεάκι που νομίζουμε ότι θα σας φανεί πολύ ενδιαφέρον. Σε λίγο, κάνω δουλειά τώρα. Γιώργο, να παίξουμε μπάλα. Με αυτή την καταπληκτική εφεύρεση των smartphones. Αντιθέτως, ασπαζόμαστε τη χρησιμότητά τους, τη λειτουργικότητά τους και τα πολλά θετικά τους. Εκείνο που θίγουμε σήμερα εδώ με τα παιδιά είναι η αλόγιστη χρήση των κινητών. Ο εθισμός σε αυτά. Ένας εθισμός που μας εμποδίζει από το να απολαύσουμε απλές, μικρές, καθημερινές χαρές της ζωής. Ωστόσο, η πλέον ειδική στο θέμα αυτό που θα μας διαφωτίσει είναι η αποσυνένη καλεσμένη μας, κυρία Κασιανή Τρικαλιώτη, ένα χειροκρότημα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Ονομάζομαι Κασιανή Τρικαλιώτη, είμαι ψυχολόγος με ειδίκευση στη σχολική ψυχολογία. Εργάζομαι σε ένα φορέα ψυχικής υγείας στο Δήμο του Χαλανδρίου, στην Αττική, όπου βλέπω παιδιά, εφήβους και γονείς και επίσης και ιδιωτικά. Λοιπόν, θα σας πω γιατί θα μιλήσουμε. Αρχικά, θα μιλήσουμε για τα πλεονεκτήματα της χρήσης της τεχνολογίας, να ξεκινήσουμε με τα θετικά. Θα συνεχίσουμε με τους παράγοντες, τους προβληματικούς παράγοντες της κατάχρησης του κινητού, όπου θα αναφέρω κάποια χαρακτηριστικά των ανθρώπων που έχουν την προδιάθεση να κάνουν κατάχρηση του κινητού και της τεχνολογίας γενικότερα. Στη συνέχεια θα μιλήσω για τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης του κινητού. Έπειτα για τα συμπτώματα που μας δείχνουν ότι κάποιος έχει εξαρτηθεί από το κινητό και θα κλείσουμε με συμβουλές προς τους γονείς. Η ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας αλλά και των μέσων μαζικής επικοινωνίας έχουν επηρεάσει όλες τις τομείς της ζωής μας σε σημείο που να συναγωνίζονται ακόμα και την οικογένεια, το σχολείο και το φιλικό μας περιβάλλον. Η χρήση της τεχνολογίας και των κινητών τηλεφώνων
παίζουν πλέον κεντρικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων, αλλά ακόμα και στη ζωή των παιδιών μας και των εφήβων. Η τεχνολογία πλέον έχει εισβάλει ακόμα και στη μελέτη με την εισαγωγή των υπολογιστών, στην αναζήτηση των πληροφοριών στο διαδίκτυο και στην επικοινωνία με τους άλλους. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα, τα ωφέλη της χρήσης της τεχνολογίας? Όλα αυτά που θα πούμε προέρχονται από μελέτες που έχουν εξαχθεί σε γενικό πληθυσμό, αλλά και σε εφήβους και σε νέους. Στη σημερινή κοινωνία, η χρήση της τεχνολογίας και η συγκεκριμένη χρήση του κινητού, του smartphone που μας ενδιαφέρει σήμερα, είναι ένας τρόπος για να χτίσουν οι νέοι την ταυτότητά τους. Είναι ένα μέσο για να αναπτύξουμε, να εξελίξουμε, να διευρύνουμε, αλλά και να διατηρήσουμε τα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω emails, μέσω αποστολής SMS, όντας κάποιος μέλος σε forums και μέσω chat rooms. Η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει ταυτόχρονα επικοινωνία με πολλές γραμμές δικτύων και επικοινωνίας. Η διαδικτυακή συζήτηση, το chatting, αλλά και η άμεση αποστολή και λήψη των μηνυμάτων μπορεί να παρέχει κοινωνική υποστήριξη και να μειώσει έτσι τις αρνητικές επιπτώσεις των υπερβολικών απαιτήσεων της σημερινής εποχής. Άλλο θετικό της χρήσης της τεχνολογίας και κυρίως του κινητού είναι ότι μας παρέχει ασφάλεια λόγω της άμεσης επικοινωνίας όταν μας συμβεί κάτι σοβαρό, ένα ατύχημα, ένα σοβαρό συμβάν. Αυτό επίσης δίνει μεγάλη ασφάλεια στο γονέα, δίνοντας το κινητό στο παιδί του. Διευκολύνει από τη μία αυτό σε πρακτικό επίπεδο, από την άλλη όμως αυτή η άμεση επικοινωνία μπορεί να παρεμποδίσει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να δημιουργηθεί μια σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης μεταξύ γονέα και παιδιού. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η τεχνολογία έχει εισβάλει και στην εκπαίδευση. Έχουν μπει ηλεκτρονικοί υπολογιστές στα σχολεία, ίντερνετ. Έτσι η διδασκαλία πλέον είναι πολύ πιο δημιουργική, υπάρχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες, οι εργασίες εκπονούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα και επίσης υπάρχει και καλύτερη απομνημόνευση των πληροφοριών. Βέβαια, αυτό το θετικό χρειάζεται μεγάλη προσοχή, έτσι ώστε η τεχνολογία να μην αντικαταστήσει τον παραδοσιακό ρόλο του δασκάλου. Ποιοι είναι οι προβλεπτικοί παράγοντες της κατάχρησης του κινητού? Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικό εξωστρέφειας ή πιο εξωστρεφείς είναι πολύ πιο πιθανό να ψάχνουν να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες και καταστάσεις με σκοπό να μεγαλώσουν το κοινωνικό τους δίκτυο. Οι άνθρωποι αυτοί εξωστρεφείς είναι πολύ πιο επιρρεπείς στην υπερβολική χρήση του κινητού, ακόμα και σε μέρη που δεν επιτρέπεται. Αεροπλάνα, νοσοκομεία. Επίσης, χρησιμοποιούν οι εξωστρεφείς άνθρωποι το κινητό τους ως μέσο κοινωνικής επιρροής, γιατί αυτό έχουν πάρα πολύ ανάγκη. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό λοιπόν, για αυτούς να επηρεάζουν τους συμπολίτες τους. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρκετά χαμηλή αυτοεκτίμηση. Το χαρακτηριστικό αυτό συνδέεται με την προβληματική χρήση του κινητού τηλεφώνου, αλλά και τη χρήση του διαδικτύου. Οι άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από αποδοχή και έχουν ανάγκη επίσης να ανήκουν κάπου. Επίσης, η χρήση του κινητού μπορεί να είναι ένας τρόπος διεξόδου από τις άριστες καταστάσεις. Όλες αυτές τις ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να τις καλύψει, δυστυχώς ή ευτυχώς, η χρήση της τεχνολογίας και των κινητών. Άνθρωποι και έφηβοι, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει σε εφήβους, με κατάθλιψη, βρέθηκε ότι είχαν την τάση να χρησιμοποιούν υπερβολικά το κινητό. Οι δυνατότητες που παρέχει το κινητό, όπως η άμεση αποστολή και λήψη των μηνυμάτων, το παίξιμο των παιχνιδιών, η λήψη φωτογραφιών και η άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, μπορεί να δώσει την ψευδαίσθηση σε έναν έφηβο που αντιμετωπίζει προβλήματα, ότι έχει τον έλεγχο της ζωής του, αλλά και επίσης ότι μπορεί να έχει τον έλεγχο και τη ρύθμιση των δυσάρεστων συναισθημάτων του.
δούμε τις επιπτώσεις που έχει η κατάχρηση, η υπερβολική χρήση του κινητού. Αρχικά θα μιλήσουμε για την επικοινωνιακή υπερφόρτωση. Όταν κάποιος διακόπτει την εργασία του για να απαντήσει σε μια κλήση, σε ένα μήνυμα, αλλά και ταυτόχρονα την εξαγωγή εργασιών, το dual tasking, όπως ονομάζεται, μπορεί να οδηγήσει σε διάσπαση της προσοχής μας, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη μνήμη μας και συγκεκριμένα τη μνήμη εργασίας και να οδηγήσει σε ψυχική υπερφόρτωση. Το στρες. Μια πολύ σημαντική επίπτωση της υπερβολικής χρήσης του κινητού. Σε μελέτες που γίνανε σε εφήβους, φάνηκε ότι οι χρήστες χρησιμοποιούσαν σε μεγάλο βαθμό το κινητό τους, καθώς είχαν την αίσθηση ότι οι υπόλοιποι είχαν την απαίτηση και την προσδοκία από αυτούς να είναι πάντα διαθέσιμοι να απαντήσουν σε μία κλήση ή σε ένα μήνυμα, με αποτέλεσμα να διακόπτουν την εργασία τους, τον ύπνο τους ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα έκαναν για να απαντήσουν. Άλλη επίπτωση είναι η διαταραχή του ύπνου. Η υπερβολική χρήση του κινητού και η αποστολή μηνυμάτων, καθώς επίσης και το φλάσ και το φως της οθόνης, οδηγεί σε δυσκολία χαλάρωσης πριν από τον ύπνο και φυσικά σε μειωμένη ποιότητα του ύπνου. Επίσης, πολλοί χρήστες διακόπτουν τον ύπνο τους για να απαντήσουν σε μία κλήση ή σε μηνύματα. Και αυτό επίσης οδηγεί σε κακή ποιότητα του ύπνου. Δηλαδή τα 5 στάδια του ύπνου διαταράσσονται, είτε ως χρονικά είτε ποιοτικά. Κοινωνική απομόνωση. Οι χρήστες που σπαταλούν, οξοδεύουν πάρα πολλές ώρες μπροστά σε υπολογιστές, σε λάπτοπ ή σε smartphones, έχουν ως αποτέλεσμα να χάνουν την επαφή με τον πραγματικό κόσμο. Κάνουν σχέσεις και φιλίες εικονικές και με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν πραγματικούς φίλους. Η αιτία γι' αυτό είναι ότι πολλοί χρήστες νιώθουν περισσότερη ασφάλεια να κάνουν γνωριμίες εικονικές και παίρνουν λιγότερο ρίσκο από ό,τι στην πραγματική ζωή. Άλλοι χρήστες επίσης μπορεί να εγκαταλείπουν τις πραγματικές τους σχέσεις και να επικεντρώνονται στη σύναψη εικονικών σχέσεων. Άλλη επίπτωση της υπερβολικής χρήσης του κινητού είναι η αδυναμία των νέων να προγραμματίσουν το χρόνο τους. Οι νέοι, ακόμα και τα παιδιά, χάνουν την πραγματική αίσθηση του χρόνου, δεν μπορούν να αξιολογήσουν τον πραγματικό χρόνο, ακόμα και το χρόνο που ξοδεύουν για να χρησιμοποιήσουν το κινητό ή τον υπολογιστή τους. Υπάρχουν επίσης επιπτώσεις στην υγεία από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Σύμφωνα με μελέτες, έχει φανεί ότι η ακτινοβολία των κινητών έχει επιπτώσεις σε ευαίσθητα όργανα, στον εγκέφαλο, στην καρδιά. Βέβαια, γίνονται ακόμα μελέτες για το θέμα αυτό. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση των κινητών τηλεφώνων σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη και τη δομή του εγκεφάλου τους. Βέβαια, ακόμα γίνονται μελέτες για το θέμα αυτό, που είναι πολύ σοβαρό. Επίσης, παραπληροφόρηση. Ο χρήστης της τεχνολογίας, ο οποίος δεν γνωρίζει να χρησιμοποιεί σωστά και το διαδίκτυο, αν δεν κάνει προσεκτική αναζήτηση πληροφοριών, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να πέσει θύμα παράνομων ενεργειών, θύμα απάτης, όταν δεν βρίσκεται σε ασφαλείς ιστότοπους. Για παράδειγμα, μπορεί να πληρώσει, να κάνει μια αγορά και να πληρώσει με κάρτα. Και να είναι σε ένα μη ασφαλή ιστότοπο. Μπορεί επίσης να κολλήσει κάποιον ιό, ο οποίος ιός μπορεί να καταστρέψει τα δεδομένα του υπολογιστή του ή του κινητού του. Μια άλλη επίπτωση που είναι πολύ σοβαρή και δυστυχώς συναντάται πάρα πολύ συχνά στη σημερινή εποχή είναι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός. Ο οποίος τι είναι, είναι η επιθετική πράξη με πρόθεση από έναν χρήστη του διαδικτύου ή από μια ομάδα χρηστών προς έναν άλλο χρήστη, ο οποίος θεωρείται εκείνη τη στιγμή θύμα και ανυπεράσπιστος. Οι μορφές που μπορεί να πάρει ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός είναι οι απειλές, η λεκτική βία, η συναισθηματική βία, η διάδοση κακόβουλων σχολείων μέσω μηνυμάτων, και με διάφορους άλλους τρόπους.
Δυστυχώς αυτή η επιπτώση μπορεί να έχει πάρα πολλές δυσάρεστες ψυχολογικές επιπτώσεις στο άτομο που υφίσταται τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό. Ποια είναι τα συμπτώματα τώρα που μας δείχνουν ότι κάποιος έχει εξαρτηθεί από το κινητό? Ένα σημαντικό σύμπτωμα είναι ότι ο χρήστης παραιτείται από κοινωνικές δραστηριότητες, ακαδημαϊκές και πολλών άλλων ειδών δραστηριότητες. Δεν έχει πλέον τη διάθεση να ασχοληθεί με τίποτα άλλο εκτός από τη χρήση του κινητού ή του υπολογιστή, του λάπτοπ. Αυτό το σύμπτωμα όμως ευτυχώς μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό από τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς και να πάρθουν έτσι τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί. Η ανοχή στη χρήση του κινητού. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης αναζητά όλο και πιο πολύ να χρησιμοποιεί το κινητό, αυξάνει το χρόνο χρήσης του κινητού, παρά το γεγονός ότι μπορεί να γνωρίζει ότι αυτό έχει πολύ άσχημες συνέπειες στο συναισθηματικό του κόσμο, αλλά και στην προσωπική του ζωή και στη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους. Ένα άλλο σύμπτωμα, το οποίο είναι αρκετά ανησυχητικό, είναι όταν πέφτει η σχολική επίδοση του μαθητή. Τότε ο μαθητής, το παιδί ή ο έφηβος δεν ενδιαφέρεται για την επίδοσή του στα μαθήματα και επίσης δεν ενδιαφέρεται να μελετάει. Επίσης, η παραμέληση της προσωπικής υγείας. Πολλές φορές ο χρήστης ο οποίος έχει εξαρτηθεί ξεχνάει να φάει, κοιμάται ελάχιστα, ξεχνάει ακόμα κάποιες φορές και να κάνει μπάνιο. Επίσης, άλλα συμπτώματα σημαντικά είναι η αδυναμία να κλείσει ο χρήστης το κινητό του, η ανάγκη να φορτίζει συνεχώς το κινητό έτσι ώστε να μην πέσει η μπαταρία, μην τυχόν χάσει κάποια κλίση ή κάποιο μήνυμα, η υπερβολική αντίδραση του χρήστη όταν κάποιος του μιλάει για αυτή την περίεργη συμπεριφορά, την υπερβολική χρήση του κινητού, ακόμα και τα υπερβολικά νεύρα που δείχνει ο χρήστης όταν κάποιος τον διακόπτει τη στιγμή που μιλάει ή στέλνει μήνυμα. Όλα αυτά τα συμπτώματα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικά, δείχνουν πόσο δύσκολη είναι η απόφαση να μειώσει κάποιος τη χρήση του κινητού και του υπολογιστή και της τεχνολογίας γενικότερα, ακόμα και όταν γνωρίζει ότι αυτό έχει επιπτώσεις στην προσωπική του ζωή και στο συναισθηματικό του κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό πριν κλείσουμε να προτείνω κάποιους τρόπους αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Αρχικά είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια ενημέρωση από το σχολείο, να γίνουν κάποιες καμπάνιες που θα απευθύνονται σε μαθητές αλλά και γονείς και οι οποίες θα αναφέρονται στην ορθή χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Να γίνει ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους της τεχνολογίας αλλά και τους τρόπους ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Είναι επίσης πολύ σημαντικό οι ίδιοι γονείς να ενημερώσουν τα παιδιά τους για το πώς να χρησιμοποιούν σωστά το διαδίκτυο, αλλά και τι πρέπει να προσέχουν. Καλό είναι βέβαια πρώτα να γνωρίσουν οι ίδιοι αυτό το μέσο, προτού το συζητήσουν με τα παιδιά τους, και να αφιερώσουν κάποιο χρόνο να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία μαζί με το παιδί τους, κατευθύνοντάς το με το σωστό τρόπο. Επίσης, τα ειδικά φίλτρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ένα παιδί να μπει σε κάποιο επικίνδυνο ιστότοπο, ας το πούμε έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην εικονική και στην πραγματική ζωή, στον χρόνο δηλαδή χρήσης της τεχνολογίας, αλλά και της πραγματικής ζωής, όπως είπα. Να κάνει ο νέος, το παιδί, δραστηριότητες, αθλήματα, χόμπι, να πηγαίνει εκδρομές και γενικότερα να έχει ελεύθερο χρόνο που, αν γίνεται, να μην κάνει ακόμα και τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όρια στη χρήση. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να βάλουν όρια στη χρήση των κινητών και άλλων μέσων πρόσβασης στην τεχνολογία. Όσο πιο νωρίς βάλει ο γονιός τα όρια, τόσο πιο καλά. Είναι πρόληψη αυτό. Επίσης, ο υπολογιστής να είναι σε ένα κοινόχρηστο χώρο, ας πούμε, στο σαλόνι, έτσι ώστε να μπορεί να
γίνει κάποιος σχετικός έλεγχος της χρήσης του. Ή ποιοι γονείς χρειάζεται να αλληλεπιδρούν με τα παιδιά τους. Να, στον ελεύθερο χρόνο να παίζουν με τα παιδιά τους, να κάνουν δραστηριότητες και να συζητούν. Και επίσης, οι γονείς οι ίδιοι μπορούν να είναι και χρειάζεται να είναι το παράδειγμα, κρατώντας όσο γίνεται, όσο είναι εφικτό αυτό, κάποια απόσταση από το κινητό τους, κάποιες ώρες την ημέρα και να τις αφιερώνουν στην προσωπική τους ανάγκες, αλλά και στη σχέση τους με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους. Αυτά είχα να πω. Έτσι, είδαμε ότι υπάρχουν, συνοψίζοντας, πάρα πολλά θετικά της χρήσης της τεχνολογίας. Υπάρχουν όμως και αρκετά αρνητικά. Δυστυχώς αυτά τα μέσα είναι πάρα πολύ εθιστικά, οπότε χρειάζεται πολύ προσοχή από πολύ νωρίς, από όσο πιο μικρή ηλικία γίνεται. Αυτά, στις τομές να πω τέλος που εργάζομαι, βλέπω πάρα πολύ συχνά περιστατικά, ας το πούμε, όπου παιδιά, ακόμα και πολύ μικρής ηλικίας, είναι εντυπωσιασμένα στο κινητό. Αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό και είναι ένα καμπανάκι, ας το πούμε. Πρέπει οι γονείς να είναι σε εγρήγορση και να βάζουν όρια από πάρα πολύ μικρή ηλικία στη χρήση και στον χρόνο χρήσης της τεχνολογίας. Αυτό είχα να πω. Θέλω αν κάποιος θέλει να ρωτήσει. Πολύ διαφωτιστικά όλα αυτά που μας είπε και επικοδομητικά θα έλεγα, εάν τα λάβουμε υπόψη μας και τα εφαρμόσουμε από σήμερα και όλες. Εκ μέρους όλων των μαθητών του φροντιστηρίου θα θέλαμε να σας προσφέρουμε κάτι ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Συνεχίσουμε με την απονομή των πτυχίων μας για το 2019. Θα παρακαλέσω όποιος μαθητής ακούει το όνομά του να έρχεται να παραλάβει το πτυχίο του, συν ένα λογοτεχνικό βιβλίο δώρο. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε.
των αποφύτων του χρηστήριου μας, των παιδιών που πήραν το Proficiency. Μια τάξη εξαιρετικών παιδιών που έχουμε να θυμόμαστε απίστευτες στιγμές και εμπειρίες μαζί τους. Σήμερα υποτίθεται ότι τυπικά τουλάχιστον αποχαιρετάμε αυτά τα παιδιά. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου όμως ξέρω ότι η δυνατή σχέση μας θα συνεχίσει να υπάρχει για πολύ καιρό. Καθώς ήδη μας είναι δύσκολο να απογαλακτιστούμε ο ένας από τον άλλον. Όπως και να έχει, ευχόμαστε σε αυτά τα παιδιά να έχουν μια καλή σταδιοδρομία, στοχεύοντας πάντα στην επιτυχία και στην ευτυχία τους. Όποιος παραλαμβάνει το πτυχίο του, να περνάει από τη Miss Georgia να πάρει το καπέλο αποφύτησης και να περιμένει στην εξέδρα για μια αναμνηστική φωτογραφία.
πάλι, ετοιμάστε, συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές του πρωτοκυρίου μας. Να έχουν πάντα επιτυχίες και να τα καμαρώνετε όπως εσείς επιθυμείτε. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι εδώ ανάμεσά σας. Να ευχηθούμε στην κυρία Μπερτιγλή πάντα να ανεβάζει τον πύχη και να συνεχίζει την υπέροχη αυτή προσπάθεια που στηρίζεται στον ενθουσιασμό και στο όραμα της κυρίας Μπερτιγλή. Κάτι που διαπιστώνω ότι γίνεται με πολύ αγάπη για όλους σας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε και πάλι την κυρία Αλίκη Δενδυνού για τα καλά της λόγια και για την παρουσία της σήμερα εδώ. Συνεχίζουμε με, τους μικρούς μαθητές του φροντιστήριου μας, οι οποίοι θα μας χαρίσουν μια όμορφη χριστουγεννιάτικη νότα. Ένα χειροκρότημα στα μικρούλια μας. Thank you.
Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην αξιολάτρευτη κυρία Ηλέκτρα Βλαχονικολού που προσφέρθηκε να συναντήσει τα παιδιά με το πιάνο. Θα παρακαλούσω να με δεχτείτε ένα δώρο από όλα τα παιδιά που στηρίζουν. Και τώρα θα παρακαλέσω πολύ προσεκτικά να κατέβουν τα παιδάκια από τους πρωινούς διαδρόμους, εκτός τα παιδάκια της Junior A. Τα οποία παιδάκια της Junior A έχουν κάποιες απώλειες. Ναι, okay. Λοιπόν, τα παιδάκια της Junior A είχαν την ιδέα να σας παρουσιάσουν το πρώτο τραγουδάκι που μάθανε φέτος, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας τα πρώτα βήματα της εκμάθησής τους στα αγγλικά. Το τραγουδάκι αυτό λέγεται «Είμαστε χαρούμενα» και πραγματικά αντιπροσωπεύει αυτά τα παιδάκια. Είναι αξιολάτρευτα παιδιά, είναι πραγματικά πολύ χαρούμενα. Υπέροχα και πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω αυτά τα παιδάκια. Χαιρόμαστε να κάνουμε μάθημα μαζί τους. Προσωπικά γίνομαι και εγώ παιδί και ξεχνάω τα πάντα όταν είμαι μαζί τους. Στο τέλος της απόψινή μας βραδιάς, οι μαθητές της ΣΥΤΑΞΗΣ έχουν ετοιμάσει μία ομάδα ευχών, χριστουγεννιάτικων και πρωτοχρονιάτικων ευχών για εσάς. Το έκαναν με πολύ αγάπη και χαρά για εσάς, τις οικογένειές τους. Παιδάκια, ανεβείτε. Ένα χειροκρότημα στα παιδιά. I love your wishes and dreams come true. Merry Christmas to you and your family. You are supposed to forgive all those who have hurt you and be open to new relationships with open arms. Happy New Year! You are supposed to let go of the past and start of new. Happy New Year! Joy, love and peace. These are my wishes for you. Merry Christmas! Christmas, Shabbat, spending time with family and friends. Merry Christmas to you and your family. Christmas is the season to wish one another joy, love and peace. Merry Christmas. The gift of love, the gift of peace, the gift of happiness may always be yours at Christmas. Warmest thoughts and best wishes for a wonderful holiday and a happy new year. On the road to success, there is always look ahead. Happy New Year. Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have many blessings in the year to come. One more year with the collection has passed. I will this continue forever. Merry Christmas. May the unity of our nation renew your spirits. Merry Christmas. Christmas is about creating that will last lifetime. Merry Christmas. Christmas Day, may you feel the love this special day. Merry Christmas. Out of the old, in with the new, may you be happy the whole year through. Happy New Year. Let the new year and end the new year begin with the warmest of inspirations. Happy New Year. May the glasses of friends, the comfort of home, bring you peace. Merry Christmas. No one can go back in time.
future. Happy New Year. A new year is like a blank book and a pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year. Happy New Year. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Πολύ ωραίες ευχές. Και θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην τελευταία ευχή που είναι και η αγαπημένη μου. Κάθε καινούριος χρόνος είναι σαν ένα κενό βιβλίο. Το στυλό το κρατάμε εμείς στα χέρια μας. Είναι η ευκαιρία μας να γράψουμε τη δικιά μας όμορφη ιστορία όπως εμείς την έχουμε ονειρευτεί. Και τελειώνουμε με μία ομάδα κοριτσιών που έχει ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό για εσάς με τη βοήθεια της υπέροχης κυρίας Μαρίας Μασούρα. Ένα χειροκρότημα στα κορίτσια μας.